Σαν σήμερα γεννιέται ο πρώην πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Ζακ Σιράκ. Εκλέχθηκε βουλευτής για πρώτη φορά το 1967. Στις προεδρικές εκλογές του 1995 ο Σιράκ νίκησε στην τελική ψηφοφορία το σοσιαλιστή υποψήφιο Λιονέλ Ζοσπέν. Επανεξελέγει το 2002 με συντριπτική πλειοψηφία έχοντας απέναντί του τον ακροδεξιό υποψήφιο Ζαν Μαρί Λεπέν. Το Δεκέμβριο του 2011 κρίθηκε ένοχος για τις κατηγορίες υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος, κατάχρηση εμπιστοσύνης, παράνομη οικειοποίηση συμφερόντων, πράξεις οι οποίες διαπράχθηκαν κατά τη γαλλική δικαιοσύνη κατά τη διάρκεια της θητείας του ως δήμαρχος του Παρισιού την περίοδο 1990-1995. Ήλθε στην Αθήνα για συνομιλίες επί του Κυπριακού ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Τον πρόεδρον της Κυπριακής Δημοκρατίας, στον οποίον απεδότησαν τιμή αρχηγού κράτους, υπεδέχθησαν στο αεροδρόμιο του Ελληνικού ο πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής, επικεφαλής κλιμακίου εξυπουργών, ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Σεραφείμ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως κ. Μαύρος, οι αρχηγοί των άλλων κομμάτων, πολλοί βουλευτές, οι πολιτικές και στρατιωτικές αρχές και από κυπριακής πλευράς, ο πρέσβης της Κύπρου κ. Κρανιδιώτης, κυπριακές προσωπικότητες και αντιπροσωπείες διαφόρων οργανώσεων. Ο λαός της πρωτευούσης επεφύλαξε στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας θερμοτάτη υποδοχή με μεγάλη συγκέντρωσή του που εκάλυπτε την πλατεία Συντάγματος και τους γύρω δρόμους. Σε χαιρετισμό του που απίφθινε από τον εξώστη του ξενοδοχείου, στο οποίο κατέλησε, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή του για την άφηξή του στην ελληνική πρωτεύουσα και τη θερμή υποδοχή του αθηναϊκού λαού. Αλλεπάλληλες συσκέψεις που αφορούσαν στο Κυπριακό συγκροτήθηκαν στο Υπουργείο των Εξωτερικών κατά τη διάρκεια της παραμονής του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στην Αθήνα. Στις συσκέψεις αυτές έλαβαν μέρος ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ο Προεδρεύων κ. Κληρίδης, οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδος και Κύπρου κ. Μπίτσιος και Χριστοφίδης, ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης κ. Σαβέροφ, ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Βαρβιτσιώτης, οι αρμόδιοι διπλωμάτες Ελλάδος και Κύπρου και άλλες προσωπικότητες. Κατά τη διάρκεια των συσκέψεων αυτών που διεξήχθησαν σε ατμόσφαιρα εγκαρδιότητος και σε πνεύμα εθνικής αλληλεγγύης, ανεσκοπήθησαν όλες οι πτυχές του κυπριακού προβλήματος και οι διαγραφόμενες προοπτικές επιλύσεώς του και χαράκτηκε κοινή γραμμή ως προς την αντιμετώπιση του προβλήματος. Στα πλαίσια των συσκέψεων αυτών, συζητήθηκε επίσης το θέμα των αγνοουμένων προσώπων, το πρόβλημα των προσφύγων, καθώς και οικονομικής φύσεως θέματα. Από πρόσκληση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Παπαδόγκωνα έφτασε στην Αθήνα για επίσημη επίσκεψη 6 ημερών ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας της Σοβιετικής Ενώσεως κ. Γκουζένκο. Στο αεροδρόμιο του Ελληνικού υπεδέξαν τον κ. Γκουζένκο ο κ. Παπαδόγκωνας, ο πρέσβης της Σοβιετικής Ενώσεως στην Αθήνα κ. Σουντάλτσοφ, ο Γενικός Γραμματεύς του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος και άλλοι επίσημοι. Μιλώντας για το σκοπό της επισκέψεώς του στην Αθήνα, ο κ. Γκουζένκο είπε ότι στα πλαίσια της ειδικής διακριτικής συμφωνίας για την εμπορική ναυτιλία που έχει υπογραφεί μεταξύ Ελλάδος και Σοβιετικής Ενώσεως, θα έχει συνομιλίες με τον κ. Παπαδόγκωνα για διμερή θέματα και γενικότερα για τα προβλήματα της παγκόσμιας ναυτιλίας. Προηγουμένως όμως συγκροτήθηκε στο Μέγαρο της Βουλής το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του κ. Καραμανλή. Απευθυνόμενος στους υπουργούς και υφυπουργούς, ο κύριος Πρωθυπουργός χάραξε τις κατευθυντήριες γραμμές εργασίας της νέας κυβερνήσεως, επιμένοντας ιδιαίτερα επί δύο σημείων. Πρώτον, για την ανάγκη δραστηριοποιήσεως της κρατικής μηχανής και παραμερισμού της γραφειοκρατίας και δεύτερον, για την ανάγκη υπάρξεως και όχι επιδείξεως πνεύματος λιτότητος. Η χώρα, παρατήρησε ο κύριος Πρωθυπουργός, διαθέτει τώρα μετά τις εκλογές κυβέρνηση αυτοδύναμη και σταθερά ικανή να αντιμετωπίσει τα κρίσιμα προβλήματα και να εξασφαλίσει κοινωνική, οικονομική και πολιτική σταθερότητα για την προσεχή τετραετία. Σαν σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου του 2009, ο Αντώνης Σαμαράς εκλέγεται από τον πρώτο γύρο των εσωκομματικών εκλογών νέος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με ποσοστό 50,6%, επικρατώντας της Ντόρας Μπακογιάννη που λαμβάνει 39,72% και του Παναγιώτη Ψωμιάδη που παίρνει 10,22%. Στις κάλπες προσήλθαν 782.000 ψηφοφόροι. Ο νέος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε μετά την εκλογική του νίκη: «Αναλαμβάνω την τιμή και την ευθύνη να οδηγήσω την παράταξη σε νέους αγώνες για την πρόοδο του ελληνικού λαού και κυρίως για το δικαίωμα της ελπίδας στα νέα παιδιά του τόπου μας.
Thank you.